Καλωσορίζουμε από το portal902.gr την κυρία Πόλη. Είναι νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Καλό μεσημέρι, κυρία Τερβόλη. Χαίρετε. Παρότι δεν είσαστε νοσοκομείο αναφοράς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, βέβαια η κατάσταση που επικρατεί και εκεί είναι ασφυκτική, καθώς διανύουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Να ξεκινήσουμε λίγο, αν είναι εύκολο, από την κινητοποίηση που είχαν σήμερα οι εργαζόμενοι, υγειονομικοί, γιατροί, εργατικά σωματεία, σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία και μονάδες υγείας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί. Έγινε και στο ΚΑΤ, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Έγινε κινητοποίηση συμβολική σήμερα και στο δικό μας το νοσοκομείο και αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα από το σύνολο του προσωπικού και αυτό είναι κάτι το οποίο αφενός είναι ελπιδοφόρο για εμάς και αφετέρου σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πολύ καλά την κατάσταση και στέλνουν το δικό τους δυνατό μήνυμα. Τι κατάσταση επικρατεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, κυρία Τερβόλη? Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι εντάξει, στις εφημερίες γίνεται πραγματικά χαμός, να το χαρακτηρίσω έτσι, καθώς και εμείς σαν νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο και κέντρο ατυχήματος που υπάρχει στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι δεχόμαστε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, ναι μεν, δεν είμαστε νοσοκομείο COVID, όμως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό και εμείς, διότι στις εφημερίες μας προφανώς και έρχονται τα κρούσματα, γίνονται όλες τις διαδικασίες που πρέπει, μέχρι να σταλθούν στα νοσοκομεία αναφορά, στα θετικά δηλαδή, και από εκεί και ύστερα να γίνει κάθε διαλογή. Και η κυβέρνηση λέει πως έχει αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχει προσλάβει επαρκές προσωπικό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει ενισχυθεί, είναι έτσι? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Ναι. Κοιτάξτε, επειδή εγώ εργάζομαι, όπως είπατε και εσείς, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αφενός να πω ότι επειδή είμαι συμβασιούχος, όταν μπήκα στο νοσοκομείο, λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο κύμα της πανδημίας, έχω να πω ότι αντιμετώπισα μια κατάσταση που λέει ότι βρίσκεις ένα προσωπικό πάρα πολύ κουρασμένο, έναν εξοπλισμό για τις εντατικές μονάδες, γιατί έχουμε τρεις μονάδες, σύνολο 21 κρεβάτια μεθ, ένα εξοπλισμό λοιπόν απαρχαιωμένο και γενικά συνθήκες δύσκολης εργασίας για το προσωπικό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν αντίκτυπο και στην παροχή που εμείς έχουμε για τους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από προσωπικό, καθώς ένα πράγμα θα σας αναφέρω μόνο, στο νοσοκομείο μας έχουμε περίπου 300 εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο ως συμβασιούχοι. Δηλαδή, μέχρι 2 χρόνια εργασίας, είτε 1 χρόνο εργασίας, και είτε αυτοί θα προέρχονται από ΟΑΕΔ, από ΕΟΔΗ, από ΙΔΟΧ, από ΣΟΧ, θα είναι εργολαβικοί, πάρα πολλές τέτοιες σχέσεις εργασίας που όμως έχουν ημερομηνία λήξης. Πραγματικά χρειαζόμαστε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, γιατί να σας πω και μια καταγραφή που έγινε από το σωματείο, είναι ενδεικτικό ότι περίπου ο μέσος όρος ηλικίας των μόνιμων εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο είναι κάπου στα 45 με 50 έτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το προσωπικό όχι μόνο είναι κουρασμένο, αλλά έχει τρομερή ανάγκη και από νέο αίμα, να το πω έτσι, από νέους υγειονομικούς που όντως θα μπουν στην πρώτη γραμμή και όλοι θέλουν να μπουν, γιατί μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για την υγεία του λαού και σαν υγειονομικοί έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τον λαό. Όμως, προφανώς και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι. Χρειαζόμαστε και κάποιες συνθήκες για να εργαστούμε, χρειαζόμαστε και δουλειά, να το πω και έτσι, χωρίς ημερομηνία λήξης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Μας είπατε ότι όταν πήγατε στο νοσοκομείο ήταν και έτσι παραμένει κατάσταση με απαρχαιωμένα μηχανήματα και ελάχιστο προσωπικό. Είναι λοιπόν μια κατάσταση που βλέπουμε ότι έρχεται από παλιά, δεν είναι καινούρια. Είναι μια κατάσταση που έρχεται από παλιά
και συνεχίζεται και τώρα, παρότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται, δεν φαίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης και της προηγούμενης βέβαια, εφόσον παρέδωσε αυτή την κατάσταση, αλλά και η σημερινή, δεν προχωρά στην ενίσχυση του δημόσιου τομέα, παρότι είναι έτοιμα και των υγειονομικών και των γιατρών, αλλά και των εργατικών σωματείων. Πώς την σχολιάζετε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, και της προηγούμενης και της σημερινής? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι χρόνια τώρα, έτσι από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είχαμε το κλείσιμο μια σειράς από νοσοκομεία. Αγία Βαρβάρα, Σπηλιοπούλιο, Πατησίων, βάλε έχει πολλά η λίστα. Συνεχίζουμε βέβαια και με τη... Επίσης όλοι αυτοί να αναφέρω ότι κλείσανε και περίπου μέχρι και τώρα 10.000 κλίνες με. Κλείσανε από μόνος τους. Έτσι. Συνεχίζουμε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτοί αντίστοιχα κλείσανε. Να θυμίσω το νοσοκομείο Θώρακος στην Πάτρα. Κλείσανε κλίνες στην Αττική, σε νοσοκομεία της Αττικής. Να σας πω και κάτι άλλο όμως, το οποίο ήθελα πραγματικά ας πούμε, να το αναφέρω και σήμερα. Το 2018, ομοσπονδίες και συνδικάτα, νομίζω και σωματεία, περίπου στα 130, αν δεν κάνω λάθος, είχαν καταθέσει πρόταση, στην οποία απαιτούσαν μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Και όλα τα αστικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι, σύσσωμοι, το καταψήφισαν. Mm-hmm. Από αυτό και μόνο να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις των κυβερνήσεων, όχι μόνο δεν έχουν διάθεση να αυξήσουν το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους που αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάγιες θέσεις μέσα στα νοσοκομεία, αλλά θέλω να μας κάνουν και λάστιχο. Θέλω να πω ότι και με την τροπολογία που έρχεται τώρα, που είναι τόσο μα τόσο άδικη, να το πω έτσι ανθρώπινα, για τους εργαζόμενους, μετακινεί εργαζόμενοι όχι μόνο από νοσοκομείο στο νοσοκομείο, το οποίο συμβαίνει και στο δικό μου το νοσοκομείο. Έχουμε εργαζόμενο που έχει φύγει από τη χειρουργία και έχει πάει να στελεχώσει και αυτό στη νέα μονάδα στο Σωτηρία που ανοίξανε. Ναι. Πολύ ωραίες λύσεις τους, έτσι. Αλλά έχουμε και το εξής πρωτόγνωρο, ότι έχουν πλέον βάλει στην τριβολογία να μπορούν να μετακινούν, τη δυνατότητα να μετακινούν εργαζόμενο στο αντικείμενο εργασίας του. Δηλαδή, εάν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ένα εργαζόμενο στο νοσοκομείο, ο οποίος κάποτε, πριν κάποια χρόνια, εργαζόταν ως νοσηλευτής, για παράδειγμα, και παίρνοντας ένα άλλο πτυχίο, πλέον έχει μια άλλη θέση στο νοσοκομείο. Εάν κρίνει η διοίκηση ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς είναι πανδημία, υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί από αυτόν τον εργαζόμενο μια θέση νοσηλευτή, θα το κάνει. Και αυτό έχει τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα συνεχίσουν πραγματικά με τις ίδιες διαθέσεις, να μην προσλάβουν προσωπικό. Προσαρμόζουν δηλαδή τις όποιες ανάγκες στον στόχο το να μην δοθούν χρήματα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος. Ο περιορισμός των χειρουργείων, η κυβερνητική απόφαση για τον περιορισμό των χειρουργείων ισχύει και στο νοσοκομείο ΚΑΤ, κυρία Τερβόλη. Μάλιστα. Τι επιπτώσεις έχει? Φαντάζομαι έχει επιπτώσεις σοβαρές για τους, και σε ένα κατεξοχήν, όπως είπατε και εσείς, το μεγαλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο της χώρας, που είναι απαραίτητες οι χειρουργικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις. Είναι, ναι, πραγματικά. Και στη συζήτηση που είχαμε χθες με τους εργαζόμενους στα χειρουργεία, ακριβώς για να τους καλέσουμε σήμερα στην κινητοποίηση, στη συμβολική συγκέντρωση, ακόμα και οι ίδιοι, με πόνο ψυχής να το πω και έτσι, αναφέρουν το εξής, ότι υπήρχαν που υπήρχαν λίστες αναμονής τεράστιες, αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί ακόμα παραπάνω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι, να σου το πω και αλλιώς, και κύλες, οι οποίες είναι παραμελημένες, οι οποίες πονάνε, οι οποίες δυσκολεύουν την καθημερινότητα του ασθενή, που μπορεί να μην την έκανε μέχρι τώρα την επέμβαση, αλλά είναι προγραμματισμένη η επέμβαση να γίνει και δεν θα γίνει. Αυτό έχει τρομερή επίπτωση. Γιατί αυτό σημαίνει πόνος, σημαίνει δυσκολία στην καθημερινή του ζωή, σημαίνει άγχος. Βέβαια. Και πτώση της ποιότητας, ζωής στην καθημερινότητά του. Την ίδια ώρα βέβαια, δυνατότητα, με αυτόν τον τρόπο μάλλον, φαίνεται ότι η κυβέρνηση σπρώχνει, αυτή η λογική σπρώχνει τον κόσμο προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, γιατί εάν οι λίστες αναμονής στα νοσοκομεία τα δημόσια είναι μεγάλες, ο κόσμος στην επόμενη λύση που μπορεί να σκεφτεί είναι αυτή. Ναι, είναι. Και πραγματικά, να το σκεφτούμε εντελώς ανθρώπινα,
όταν ο άλλος βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία του, θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, ακριβώς για να εξασφαλίσουν την υγεία τους. Θεωρώ ότι είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα, διότι η υγεία είναι αγαθό, πραγματικά θα έπρεπε να προστατεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο και θα πρέπει ο λαός μας αυτή τη στιγμή, μαζί με μπροστάρια στο υγειονομικό κίνημα, να το προστατέψει, να το διεκδικήσει, να το οχυρώσει και να μην επιτρέψει σε κανένα να το αφαιρέσει. Αυτή τη στιγμή να σας πω, θησαυρίζουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά κέντρα που κάνουν τα τεστ, όμως, να σας πω και το άλλο πράγμα που ήθελα πραγματικά να αναφέρω, μπροστά σε όλο αυτό το παζάρεμα της υγείας, γιατί παζάρεμα είναι, ξαφνικά βρίσκουν χρήματα να δώσουν στον ιδιωτικό τομέα, απ' την άλλη δεν βρίσκουν χρήματα να δώσουν στο δημόσιο τομέα, και έχουμε και το εξής, εμάς στο ΚΑΤ ανοίγουν 9 ΜΕΘ, περίπου μέχρι τις 24 Δεκέμβρη έχουν πει, η οποία ανοίγει με χορηγία, ούτε καν δηλαδή με κρατική ευθύνη. Για αυτή τη ΜΕΘ έχουν ανοίξει 20 θέσεις γιατρών, αλλά για νοσηλευτικό προσωπικό ούτε λόγος. Mm-hmm. Και μάλιστα ούτε λόγος και με μεγάλη αντίδραση κιόλας από τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή έχει βγει στη γύρα στο νοσοκομείο πραγματικά και προσπαθεί να ψαρέψει από δεξιά και από αριστερά να δει ποιοι νοσηλευτές μπορεί να έχουν κάποια εμπειρία από εργασία σε μονάδα. Για να καταλήξω στο ότι, να λοιπόν, 1.600 ευρώ τα δίνουμε απλόχερα στον ιδιωτικό τομέα για κάθε κλίνη ΜΕΘ, έτσι. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να δώσουμε φράγκο για να ανοίξουμε θέσεις εργασίας πραγματικά στο δημόσιο τομέα. Και να προσληφθεί προσωπικό που θα στελεχώνει τις μονάδες εντατικής θεραπείας και όχι μόνο το νοσοκομείο. Δεν εννοούμε μόνο γιατρούς, ήθελα να σας αναφέρω. Δεν εννοούμε μόνο γιατρούς και νοσηλευτές. Ναι. Για μια μονάδα σημαντικό είναι ακόμα και η καθαριότητα. Ναι. Οι καθαριστές ή το υπόλοιπο προσωπικό. Σωστά, το επικουρικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, κυρία Τερβόλης, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο κόσμος τι πρέπει να διεκδικήσει? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς να στείλουμε και ένα λυπηδοφόρο μήνυμα, λέγοντας ότι πραγματικά ο λαός ακούει τι γίνεται, βλέπει μάλλον τι γίνεται, ακούει τα δικά μας τα αιτήματα και καταλαβαίνει ότι πραγματικά έχουμε δίκιο. Και αυτό το δίκαιο θα το βρούμε και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από τις απαιτήσεις που έχουμε, γιατί είναι απαιτήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σήμερα. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο, αναγκαίο και δίκαιο από ποτέ. Και όλοι μαζί, όπως και σήμερα κάναμε, διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επίγουσες διαδικασίες, έτσι. Ιατρούς, αντίστοιχα, που είναι σε φάση κρίσεων, ή αντίστοιχα η προκήρυξη 2K που θα πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα, μονιμοποίηση συμβασιούχων, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, επίταξη όμως και που σημαίνει ότι θα μπαίνει σε κρατική ευθύνη πια και όχι να τους χρυσοπληρώνουμε, αξιοποίηση και στελέχους νοσοκομείων που έκλεισαν μετά τα μνημόνια, εξασφάλιση κατάλληλων μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς και μαζικά και δωρεάν τεστ. Και να σας πω και μια πρόταση του Σωματείου. Στην οποία βασικά όταν την κάναμε βρήκαμε και εμπόδιο, η οποία ήταν η εξής: να γίνεται περιοδικά προγραμματισμένος έλεγχος στο προσωπικό. Mm-hmm. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεις τον ασυμπτωματικό έτσι και τη διασπορά του ιού μέσα στα νοσοκομεία. Σωστά. Αντίστοιχα λοιπόν να γίνεται και τεστ για τους συγγενείς των ασθενών που έρχονται ή αντίστοιχα και για τους ίδιους ασθενείς χωρίς κανένα όριο. Μάλιστα. Πολύ καλά. Κυρία Τερβόλη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Είστε καλά. Καλή συνέχεια.